επαγγελματίες μηχανικοί, ειδικοί από τον χώρο της διακόσμησης και του design, φοιτητές του Mediterranean College, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και όχι μόνο, παρακολούθησαν τις εργασίες Εσπερίδας με κεντρικό θέμα τις λύσεις αειφορίας που μπορούν να δοθούν στα προβλήματα που ταλανίζουν το περιβάλλον μέσω των έξυπνων τεχνικών πρακτικών, καθώς και εκτιμήσεις από τους πλέον ειδικούς του χώρου για το μέλλον της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας. Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία και για τη συνεργασία, θελήσαμε να παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική δραστηριότητα 4 μεγάλων γραφείων της πόλης μας. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί αυτή η δραστηριότητα και σε επαγγελματίες αρχιτέκτονες της πόλης, αλλά και σε σπουδαστές, φοιτητές, αρχιτέκτονες ή μηχανικούς, και να δούνε ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη για όλους τους επαγγελματίες, πόσο μάλλον για τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως είναι και οι μηχανικοί. Ήθελα να δώσω, ας το πούμε, ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι ενώ στην Ελλάδα μέσα στην περίοδο κρίσης που περνάμε συνεχώς μειώνεται το εύρος των έργων, όλο και λιγότερα έργα γίνονται, από την άλλη όμως μεριά, λόγω του ενδιαφέροντος που αρχίζει και στην Ελλάδα να αναπτύσσεται για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την αειφορία, και επειδή ακριβώς για αυτούς τους λόγους τα έργα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, όλο και πιο πολύπλοκα και απαιτούν όλο και περισσότερους αρχιτέκτονες αλλά και άλλους μηχανικούς εξειδικευμένους σε διάφορα θέματα. Αυτό που κάναμε σήμερα είναι να κάνουμε μια παρουσίαση του γραφείου μας, να δείξουμε ότι τελικά στα νέα παιδιά δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις και να γίνεις επαγγελματίας αρχιτέκτονας, γιατί όλοι αυτοί έχουν μπροστά τους ένα χάος αυτή τη στιγμή και έχουν μια ανασφάλεια. Αφού τα καταφέραμε εμείς, πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει οποιοδήποτε. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Χρήσιμη γιατί σήμερα μεγάλοι αρχιτέκτονες της πόλης και όχι μόνο μας παρουσίασαν και συνεχίζουν να παρουσιάζουν το έργο τους, που μας δείχνει και στοχεύει να μας αποδείξει ότι με υπομονή, επιμονή, πολλή προσπάθεια και πολλές φορές και λίγο ρίσκο πετυχαίνουμε πράγματα που δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάποιοι άλλοι χωρίς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την επαγγελματική δραστηριότητα διακεκριμένων αρχιτεκτονικών γραφείων της Θεσσαλονίκης, καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι βίωνο το μέλλον του επαγγέλματος στην Ελλάδα? Δεν μπορώ να σας πω αν είναι βίωνο. Σίγουρα δεν πρόκειται να γυρίσουμε, κατά τη γνώμη μου, εκεί που ήμασταν, που δεν ήταν και καλή κατάσταση. Τώρα αυτό που φαίνεται να αναπτύσσεται είναι ακριβώς ότι δημιουργούνται, πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε το περιβάλλον, δηλαδή όλο αυτό το αστικό περιβάλλον που δημιουργήσαμε και το οποίο είναι ενεργοβόρο, είναι αισθητικό, χάλι, είναι όλα αυτά, κάποιοι πρέπει να το φτιάξουν. Επομένως οι δουλειές θα πάνε εκεί, πιστεύω εγώ, ότι πρέπει να αναπτυχθούν δραστηριότητες και, πώς το λένε, ειδικότητες στους αρχιτέκτονες, να ξαναφτιάξουμε τα κτίρια σωστά και το περιβάλλον σωστό. Εξαγώγημο προϊόν για την Ελλάδα δεν είναι μόνο το λάδι, το τυρί και τα φρούτα, αλλά μπορεί να είναι υπό κάποιες προϋποθέσεις η αρχιτεκτονική, αν θέλεις να ρισκάρεις. Όλοι τους έχουν επισημάνει την δυσκολία που επισημαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή γενικά όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, ότι υπάρχουν πολύ λίγες ευκαιρίες να αναπτυχθείς πλέον στον γεωγραφικό τόπο που δραστηριοποιείσαι. Άρα οι περισσότεροι μας υπογράμμισαν ότι πρέπει να κάνουν εξαγωγή το προϊόν τους. Το προϊόν τους σε αυτή την περίπτωση είναι μια υπηρεσία. Επομένως είναι απαραίτητο για αυτούς να κάνουν την υπηρεσία τους προϊόν και να την εξάγουν όπου μπορούν. Και ο καλύτερος τρόπος, από όσο είδαμε, είναι να μετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς αρχιτεκτονικούς, έτσι ώστε και να γίνονται γνωστοί σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά και να μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο σε άλλες αγορές του κόσμου. Το προσπαθήσαμε, το ξαναπροσπαθήσαμε, αποτύχαμε, ξανααποτύχαμε, ξανααποτύχαμε, αλλά τελικά ακολουθώντας το δόγμα fail, fail again, fail better, κάποια στιγμή κάτι πετύχαμε. Την Εσπερίδα οργάνωσε το Mediterranean College.